Γεια, Ευτύχης εδώ. Τι κάνετε, πώς πάει? Πώς κυλάει το καλοκαίρι σας? Είμαστε στην Αμοργό. Την πανέμορφη, ιδιαίτερη, άγρια Αμοργό. Την Αμοργό του απέραντου γαλάζιου. Αυτός είναι ο κόλπος της Αιγιάλης. Από ψηλά. Από εκεί Θολάρια, από εκεί Λαγκάδα. Και στο κέντρο η παραλία της Αιγιάλης. Το λιμάνι είναι λίγο και αριστερά, δεν φαίνεται από εδώ. Είχα ανέβει το πρωί με την αυγούλα πάνω στο μοναστήρι του Ιωάννη του Θεολόγου. Είναι τέλειο μέρος, φανταστικό. Βλέπεις από την άλλη μεριά βόρεια, βλέπεις Αχνά Ικαρία, βλέπεις Κίναρο. Και ναι, τώρα επιστρέφω. Η Αμοργός, αν δεν κάνω λάθος, είναι το ένατο νησί που επισκεφτόμαστε στο φετινό καλοκαιρινό μας tour. Θα κάνουμε ένα μικρό update αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλάβατε. Θα σας πω λίγο τι έχουμε κάνει ως τώρα και τι θα κάνουμε συνέχεια. Ναι, λοιπόν, πρώτα να πω δύο λόγια για την Αμοργό. Στην Αμοργό θα κάνουμε δύο επεισόδια. Ένα νότια, δηλαδή χώρα, κατάπολα και κάτω μεριά, όπως τη λένε. Και ένα βόρεια, εδώ περιοχή Αιγιάλης. Γιατί η Αμοργός είναι γενικά μεγάλο νησί και έχει πάρα πολλά πράγματα. Και ό,τι έβλεπα γενικότερα και online, σε εκπομπές και τέτοια από Αμοργό, όλα δείχνουν τα ίδια πράγματα. Έχει αυτά τα κλασικά όμορφα, το ναυάγιο, το μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας στη χώρα, αλλά έχει και άλλα πράγματα φανταστικά αυτό το νησί. Και για να τα αναδείξουμε όλα έπρεπε να κάνουμε δύο επεισόδια. Έχει πάρα πολλούς αρχαίους οικισμούς, έχει πανέμορφα χωριά, έχει εξαιρετικά μονοπάτια, σαν αυτό που πήγα, νομίζω από τα καλύτερα είναι. Βέβαια αυτό που πήγα μετά το μοναστήρι συνεχίζει και πηγαίνει ακόμα πιο ανατολικά, σε ένα κλεισάκι του Σταυρού, το οποίο είναι το πιο ανατολικό σημείο εκεί πέρα στις Κυκλάδες, γιατί η Αμοργός είναι το πιο ανατολικό νησί των Κυκλάδων. Εκείνο το κλεισάκι είναι το πιο ανατολικό νησάκι των Κυκλάδων. Πόσο ιδιαίτερο μπορεί να είναι αυτό στις Κυκλάδες που έχει χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες εκκλησάκια. Αυτό είναι το πιο ανατολικό εκκλησάκι, Σταυρός. Και έχει φοβερή θέα εκεί από κάτω. Εν τω μεταξύ, αν δείτε στο χάρτη, όλο αυτό εδώ το κομμάτι της Αμοργού, αυτό που είναι δεξιά-δεξιά, το βόρειο, πώς είναι, πάει έτσι Αμοργού, είναι το βόρειο ανατολικό, είναι εντελώς άγωνο. Ας πούμε, δεν υπάρχει καθόλου δρόμος, κανένας οικισμός. Ο τελευταίος οικισμός είναι η Λαγκάδα και μετά είναι εδώ κατσικοχώραφα, ας πούμε, έχει κατσίκια. Και εκεί προς το τέλος, μετά το μοναστήρι, αρχίζουν οι βράχοι. Βράχος από τη μία, βράχος από την άλλη. Υπήρχαν κάτι παλιά μεταλλεία βοξίτη, αλλά γενικά το σκηνικό είναι πολύ αφιλόξενο και πολύ ιδιαίτερο. Φανταστικό, δηλαδή τράβηξε κάτι πλάνα με τον drone που τα σπάνε, είναι επικά. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Η Αμοργιανή είναι πάρα πολύ φιλόξενη. Η Αμοργός έχει εξαιρετικά προϊόντα και ωραία φαγητά. Και ναι, γενικά είναι ωραίο νησί. Λένε πάρα πολύ ότι είναι από τα νησιά που είτε αγαπάς είτε μισείς. Γιατί ας πούμε, περιμένεις πάω σε νησί, δεν έχει αυτές τις τεράστιες παραλίες. Έχει μερικές μεγάλες παραλίες, ωραίες, αμμώδεις. Έχει φανταστικές, αλλά γενικά έχει μια αγριάδα. Πολλοί κόσμοι τρομάζει. Εμένα προσωπικά με εξετρελαίνει. Δηλαδή αυτή η φάση, αυτά τα βράχια που έχει εδώ πέρα. Και είναι τα βράχια πάνω από τη Λαγκάδα. Τώρα δεν φαίνονται από εδώ. Αλλά είναι κάτι κάτω τη βράχη που θυμίζουν λίγο την Αστράκα. Την Τίνθια, πάτε στα Ζαγοροχώρια. Τα βράχια που έχει πάνω από το μικρό Πάπικο που είναι τόσο φανταστικά. Έχει την ίδια κατάσταση. Εκκλησάκια στα πιο περίεργα σημεία, στα πιο φανταστικά σημεία. Πανέμορφα. Εξαιρετική θέα το Αιγαίο. Γιατί ξέρετε, είναι αυτό το σλόγγαν, το απέραντο γαλάζιο που έχει βγει από ταινία, το Big Blue, στα γαλλικά Le Grand Bleu, ταινία το 88, για την που γυρίστηκε και στην Αμοργό. Έχει να κάνει με, είναι γαλλική ταινία, σίγουρα την έχετε ακούσει, γιατί είναι μία από τις πιο πετυχημένες εισπρακτικά ταινίες του γαλλικού κινηματογράφου. Κόστησε 80 εκατομμύρια για να γίνει και έβγαλε 3,5 δισεκατομμύρια έβγαλε. Και είναι ταινία που έχει φέρει πάρα πολύ κόσμο στην Αμοργό, σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά κυρίως στη Γαλλία την έκανε πάρα πολύ γνωστή. Και δεν είναι μόνο ότι κάποιος είδε την ταινία
και λέει θα πάω εκεί. Είναι ότι γενικά λόγω της ταινίας γράφτηκαν πάρα πολλά άρθρα, γίνανε εκπομπές, αξιδιωτικές, πράγματα πάρα πολλά σχετικά με την Αμοργό. Και οι Γάλλοι την ξέρουν την Αμοργό. Και έρχονται εδώ και την τιμάνε. Και η Αμοργός έχει αυτό που θα πούμε ήπιο τουρισμό, έχει λίγο ιδιαίτερο τουρισμό και αυτό την κάνει πάρα πολύ όμορφη για να έρθει να την επισκεφτεί. Έχει ένα πολύ αυθεντικό δηλαδή, χαρακτήρα και μου αρέσει. Θέλαμε καιρό να έρθουμε να κάνουμε επεισόδιο εδώ. Ήρθε η ώρα λοιπόν. Και αυτό που έλεγα για το απέραντο γαλάζιο είναι ότι επειδή η Αμοργός είναι ψηλά, είναι ψηλό νησί, έχει βράχους που φτάνουν τα 800 μέτρα, είναι περίπου όλη μια κορυφοραμή όλο το νησί. Και έχει βράχει και από τις δύο μεριές. Σε κάποια σημεία έχει κάποιους κάμπους, ιδίως εδώ στα βόρεια πίσω από την Αιγιάλη και κάτω, στην κάτω μεριά, κοντά στην Αρκεσίνη. Αλλά γενικά είναι ένα νησί που είναι βραχώδες. Και όταν οδηγείς στο νησί που έχει κάτι δρόμους ψηλά, βλέπεις ας πούμε το απέραντο γαλάζιο, αλλά και σε πάρα πολλά σημεία με θέα, όπως στη Παναγία του Χοζοβιώτησα, είσαι ψηλά και από τα 300-400 μέτρα βλέπεις τη θάλασσα. Και πραγματικά είναι απίστευτο το θέαμα και σου δημιουργεί πολύ ιδιαίτερη αίσθηση. Επίσης η Αμοργό έχει φοβερά νερά, κρυστάλλινα καθαρά, και όταν βουτάς μέσα είναι φοβερή αίσθηση. Και η ταινία, επειδή είχε να κάνει και με τις καταδύσεις, ήταν ιστορία, η σχέση ας πούμε μεταξύ δύο free diver, καταδύτες, ελεύθερες καταδύσεις που κάνανε, δύο πρωταθλητές, είναι οι σχέσεις τους, αυτοί ήταν ανταγωνιστές κτλ. Και όπα. Και έχει να κάνει και γι' αυτό το λόγο και οι καταδύσεις στην Αμοργό είναι πάρα πολύ δημοφιλείς. Αυτά για σχετικά με την Αμοργό. Θα είναι πολύ ωραία τα επεισόδια μας εδώ. Και πάμε τώρα να πούμε γενικά για το ταξίδι μας. Έχω λίγο πίσω τον ήλιο, μπορεί να με βλέπετε σκοτεινά, αλλά δεν πειράζει, ελπίζω να με ακούτε. Γιατί έπεσε ο αέρας σήμερα και χθες, πιο πριν φυσούσε πάρα πολύ. Πήγαμε κουφονίσια, έχει πολύ δυνατό αέρα, τουλάχιστον βγήκε το επεισόδιο και βγήκε και επίσης. Παρότι είχε πολύ δυνατό αέρα, οι παραλίες πάλι εκεί, επειδή είναι νότιες, οι καλές παραλίες, ο Φίνικας και η Κεντρική κτλ. Είχαν πολύ τέλεια νερά αυτό το κλασικό γαλάζιο. Αλλά αν πας, ας πούμε, κουφονίσια και έχει μπουνάτσα, δεν φυσάει, είναι εντελώς πισίνα. Βλέπεις τον πάτο σαν να αιωρούνται τα καραβάκια και μπορείς να βουτήξεις φυσικά τις σπηλιές που δεν μπορείς όταν έχει κύμα επικίνδυνα. Ας πούμε για παράδειγμα, τώρα περάσαμε στα Κουφονίσια. Πήγαμε Κουφονίσια, φανταστικό νησί. Νομίζω τα Κουφονίσια έχουν αυτό το πράγμα το όλα κοντά. Είναι πολύ μικρό νησί και όμως όλα τα ιδιαίτερα πράγματα που έχουν είναι, έχει πολλά μαζεμένα ωραία πράγματα. Είμαι κατά λάθος πάτσα κουμπί επειδή ήρθε ένα τζιτζίκι στο χέρι μου. Λοιπόν, έλεγα για τα Κουφονίσια. Τα Κουφονίσια είναι πάρα πολύ μικρό νησί, έχει 5 τετραγωνικά χιλιόμετρα το Άνω Κουφονίσι. Έχει πολύ πληθυσμό, πιο πολύ και από Ηρακλιά, Συγινούσα και από Δονούσα. Είναι το πιο μικρό ίσως από τις μικρές Κυκλάδες, αλλά αυτό με το πιο πολύ πληθυσμό και το περισσότερο τουρισμό. Έχει φανταστικές παραλίες, δηλαδή είναι αυτές τις παραλίες που τις βλέπεις και λες να πάω εκεί πέρα. Με το που φτάνεις βλέπεις και μεγάλη παραλία που είναι από τις καλύτερες παραλίες στο Αιγαίο, πιστεύω. Φανταστικό, επειδή είναι ρηχή και έχει φοβερή άμμο. Είναι φοβερό το εφέ, αυτό το γαλάζιο το μεσημέρι που βαράει ο ήλιος και κάνει αυτό το καθρεφτισμό, είναι φανταστικά. Κουφονίσια λοιπόν πήγαμε, ένα επεισόδιο εκεί. Τα Κουφονίσια εκτός από τις παραλίες, πρώτον είναι χαμηλό νησί, δεν έχουν βουνά και τέτοια βράχους, είναι flat. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να κινείσαι. Μπορείς να πας με αυτοκίνητο με τα πόδια παντού στο Κουφονίσιο. Πολλοί κόσμος κυκλοφορεί με τα πόδια εκεί πέρα, αντί με ποδήλατο. Αλλά το άλλο καλό που έχουν και στις άκρες τους έχουν απότομα βράχια, δηλαδή 50 μέτρα. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά αυτά τα βράχια και έχει φοβερές σπηλιές και φοβερά, ας πούμε, αυτή τη φυσική πισίνα που είναι σαν την κιόλα. Αλλά νομίζω, επειδή έχω πάει σε διάφορες φυσικές πισίνες, ωραία και η κιόλα της θάσου, αλλά είναι πιο μεγάλη και το νερό δεν ανανεώνεται τόσο καλά όσο στα Κουφονίσια. Και το ίδιο πρόβλημα έχει και η πράσινη λίμνη στα Κύθυρα που την είδατε στο πρόσφατο επεισόδιο. Παρότι είναι πολύ όμορφη, αν δεν έρχεται φυσικό νερό από πάνω από το βουνό, δεν ανανεώνει το νερό και δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο τόσο εύκολα. Δηλαδή είναι λίγο πρασινίζει, είναι λίγο περίεργο. Ενώ στη φυσική πισίνα στα Κουφονίσια είναι λες και την έχει φτιάξει κάποιος. Είναι ακριβώς το σημείο που χρειάζεται και από μέσα έχει μια τρύπα
μέσα στο νερό, που πρώτον, αν έχει καλό καιρό, μπορείς να κολυμπήσεις, να κάνεις μακροβούτι και να βγεις στη θάλασσα, δηλαδή με τη μία από την πισίνα στη θάλασσα. Αλλά γενικά ανανεώνεται το νερό και είναι πάρα πολύ καθαρό το νερό μέσα. Ενώ είναι ήρεμο, γιατί όταν ας πούμε βουτήξαμε εμείς έξω είχε κύμα, αλλά μέσα ήταν πολύ ήρεμο. Και είναι και πολύ καθαρό αυτό, δηλαδή πολύ ευχάριστο το μπάνιο εκεί. Και έχει και κάτι άλλο, μια άλλη παραλία πολύ περίεργη, το Γάλα, που είναι έτσι σαν μισή σπηλιά, σαν κρατήρας, μισός κρατήρας. Και έχει και την άλλη σπηλιά, το Μάτι του Διαβόλου, που ουσιαστικά μπαίνεις από πίσω και βγαίνεις μπροστά και είναι πολύ ωραίο το θέαμα. Και εκεί το ιδιαίτερο που έχει είναι ότι έχει μια τρύπα κάτω που ενώνεται με τη θάλασσα και έρχεται νερό, και όταν έχει κύμα αυτή η τρύπα κάνει σαν κρατήρα, βγαίνει το νερό και ρουφάει. Και είναι φοβερό ιδιαίτερο το θέαμα, δηλαδή είναι... Δεν ξέρω, δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Μοιάζει λίγο με τα σενότε στο Μεξικό, αλλά αυτό είναι πιο ιδιαίτερο. Τέλος πάντων, και όταν είναι μπουνάτσα μπορείς να βουτήξεις από εκεί και να βγεις στη θάλασσα, όταν δεν έχει κύμα. Τέλος πάντων, τα πήρα ανάποδα. Πριν από την Αμοργό ήμασταν Κουφονήσια. Άλλο Κουφονήσι, πήγαμε και με βάρκα στο κάτω. Πήγαμε και λίγο κοντά στην Κέρο με βάρκα, αλλά δεν μπορείς να κατέβεις στην Κέρο. Είναι αρχαιολογικός χώρος, όλο το νησί δεν κατοικείται. Και το άλλο που κάναμε είναι να... πιο πριν από την... βασικά τώρα στο πάρουμε από την αρχή του ταξίδι. Φύγαμε από Πειραιά και πήγαμε Νάξο. Μπράβο μου, το ξέχασα ήδη, είναι τόσο είναι. Είναι από αυτά τα μεγάλα ταξίδια. Συνολικά, παιδιά, θα λείπουμε, είναι ενάμιση μήνα. Πάνω από ένα μήνα σίγουρα, και τώρα βλέπουμε μήπως επεκτείνουμε λίγο. Φύγαμε από Πειραιά και πήγαμε Πάρο. Πήγαμε στην Πάρο, κάτσαμε περίπου ένα εξαήμερο. Στις μέρες που ήμασταν στην Πάρο πήγαμε και Αντίπαρο, και στη μέρα που πήγαμε Αντίπαρο πήγαμε και στο Δεσποτικό, που έχει έναν πολύ ωραίο αρχαιολογικό χώρο, τον Νάτο Απόλλωνα. Άρα Πάρος, Αντίπαρος, Δεσποτικό, τρία νησιά. Μετά πήγαμε στην Άξο, ήταν το μεγαλύτερο νησί που δεν είχα πάει προσωπικά. Δηλαδή τώρα έχω πάει νομίζω στα 20 μεγαλύτερα νησιά, ή στα 15 σίγουρα, στα 20, το 20 νομίζω, δεν ξέρω ποιο είναι. Όχι, νομίζω έχω πάει στα 20 μεγαλύτερα νησιά της Ελλάδας. Με την εκπομπή έχουμε πάει οριακά στα 15, γιατί το 15 νομίζω είναι η Κάρπαθος, που προσωπικά έχω πάει παλιά με την κουζίνα της μαμάς, αλλά δεν έχουμε πάει με το Happy Traveler και θα πάμε κάποια στιγμή. Πρέπει βασικά. Ωραία διαδρομή. Τώρα σε λίγο φτάνουμε στην Παναγία, την Πανοχωριανή όπως λέγεται, εδώ πάνω από τη Λαγκάδα. Και σε λίγο φτάνουμε στη Λαγκάδα που είναι το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων. Μετά την Πάρο πήγαμε στην Άξο. Στην Άξο κάτσαμε 6 μέρες ή 5 μέρες, 5 βράδια. Κάναμε 2 επεισόδια. Εντάξει, έχουμε τόσο πολύ υλικό, λέγαμε πως βγήκε τρίτο, δεν ξέρουμε, μάλλον 2 σίγουρα. Γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα στην Άξο, θα μπορούσαμε να κάτσουμε και 10 μέρες στην Άξο και πάλι να μην τα δούμε όλα. Εκεί κάναμε ωραία πράγματα. Πήγαμε στην πίσω μεριά, βόρεια, νότια, στο Απόλλωνα, κάτω, στην πίσω μεριά. Δεν θέλω τώρα να λέω τοπονύμια στα γρήγορα γιατί θα πω τίποτα λάθος. Τέλος πάντων, γυρίσαμε το νησί και την Άξο, πάρα πολύ όμορφη. Φανταστικό φαγητό εκεί πέρα, φοβερά προϊόντα πέρα της πατάτας. Και οι πατάτες είναι φανταστικές. Η πιο απλή πατάτα εκεί πέρα είναι τέλεια. Παντού έχουν τηγανιτές φρέσκες. Πολύ, πολύ καλοί άνθρωποι. Και μετά από την Άξο φύγαμε και ενώ ήταν να πάμε κατευθείαν Κουφονήσι, το αλλάξαμε και λέμε, δεν πάμε και μικρές Κυκλάδες. Πήραμε το Blue Star και πήγαμε από Νάξο Ηρακλιά. Κατεβήκαμε Ηρακλιά, ήταν να μείνουμε 2 βράδια Ηρακλιά. Και μετά λέμε, αφού λέμε να κάνουμε μικρές Κυκλάδες, πρέπει να πάμε και στις άλλες. Πάμε και Σκηνούσα. Παίρνουμε τον Σκοπελίτη που είναι το τοπικό εδώ πέρα από την Αμοργό, ξεκινάει και κάνει δρομολόγιο μικρές Κυκλάδες και Νάξο. Και πάμε Σκηνούσα. Μένουμε στη Σκηνούσα ένα βράδυ και μετά παίρνουμε τον Blue Star και ερχόμαστε στην Αμοργό. Από τη Σκηνούσα πάμε στα Κουφονήσια. Πάμε στα Κουφονήσια, μένουμε εκεί πέρα κανονικά. Τέλεια, περάσαμε στο Φίνικα. Τρώγαμε, μέναμε, ήταν φανταστικά. Μας περιποιήθηκαν και γενικότερα μας βοήθησαν πάρα πολύ τα παιδιά και ο Χρήστος, που είναι και φίλος εδώ πέρα από το YouTube. Και φύγαμε μετά από εκεί. Είχε πάει και ο Άλεξ, ο Πονομάρο, μαζί του στα Κουφονήσια. Είχε κάνει πολύ ωραίο βιντεάκι.
Ψάξτε το online να το βρείτε, έχει πολύ ωραία πράγματα και νομίζω εκεί πέρα είχαν πετύχει και με λιγότερο αέρα τα κουφονίσια. Και μετά τα κουφονίσια πήραμε το πλοίο, το Blue Star, το Naxos, αυτό το μάθαμε απ' έξω όλους μέσα τους εργαζόμενους. Έγινε δεύτερο σπίτι μας αυτό το ταξίδι, το Blue Star Naxos. Τρίτο σπίτι μας μάλλον μετά το Van, το τούρνεο. Τέλος πάντων, φύγαμε από την... Εν τω μεταξύ βγήκα από το άλλο μονοπάτι, εδώ που πήγε το μονοπάτι στην εκκλησία. Τέλος πάντων. Γιατί υπήρχε και ένα άλλο που πάει κατευθείαν στο χωριό και εδώ έκανα μια μικρή παράκαμψη, δεν πειράζει. Ούτε 5 λεπτά. Τι έλεγα, ότι έγινε το, ναι, το Blue Star Naxos. Το πήραμε, πήγαμε κουφονίσια, κάτσαμε κουφονίσια και μετά από κουφονίσια πάλι πήραμε, όχι από εκεί πήραμε το High Speed, και ήταν η μέρα τέτοια. Είχε το High Speed και πήγαμε κατάπολα. Μείναμε δύο βράδια κατάπολα για να κάνουμε την νότια πλευρά του νησιού, για να μην μετακινούμαστε πάρα πολύ πάνω κάτω. Και μετά ήρθαμε για άλλη και μένουμε εδώ τώρα μερικές μέρες, σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Λέγεται Lucky Village. Είναι πολύ ωραία οργανωμένο, έχει και παιδική χαρά και παιδική πισίνα και ωραίο εστιατόριο, πολύ καλό φαγητό και γενικά μας έχει αρέσει πάρα πολύ. Είναι και πάνω στη θάλασσα, δηλαδή το εστιατόριο είναι μπροστά στη θάλασσα και είναι τέλεια. Πάμε να δούμε λίγο την Παναγία την Επανοχωριανή. Και τώρα μετά την Αμοργό θα πάμε στην Πάλαια. Αλλά επειδή έχουμε κάνει όλες τις μικρές κυκλάδες και έχει μείνει μόνο η Δονούσα, θα πάμε μία μέρα φθημερών από Αμοργό Δονούσα και θα γυρίσουμε πίσω με το Σκοπελίτη. Λέγαμε να πάμε για διανυκτέρευση, αλλά θέλει πολύ, έχει έξτρα κανονίσματα. Έχουμε εδώ πέρα τη διαμονή μας, θα πάμε ένα πρωί Δονούσα, θα γυρίσουμε και την επόμενη μέρα μετά θα φύγουμε για Στυπάλαια. Έτσι θα κάνουμε ένα επεισόδιο κουφονίσια και ένα επεισόδιο μικρές κυκλάδες που θα έχει Ηρακλιά, Σχοινούσα και Δονούσα. Παρεμπιπτόντως στην Ηρακλιά έχει ένα σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη που είναι φανταστικό, τεράστιο, το μεγαλύτερο σπήλαιο των κυκλάδων, εμπειριάρα. Και το περπάτημα για να φτάσει εκεί, αλλά και το σπήλαιο σαν σπήλαιο. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το απλό βιντεάκι με το update. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Είμαστε εμείς οι κυκλάδες, γυρνάμε. Μετά σκεφτόμαστε, οργανώνουμε να βάλουμε και άλλα νησιά στο πρόγραμμά μας. Ίσως πάμε στη Τζιά. Έχουμε κάποια άλλα στο νου. Πείτε μας προτάσεις. Σκοπός μας είναι, αν όχι αυτή τη σεζόν, την επόμενη, όπως θα έχουμε πάει σε όλους τους νομούς της Ελλάδας, να έχουμε πάει και σε όλα τα μεγάλα νησιά της Ελλάδας, δηλαδή τα 50 μεγαλύτερα νησιά, να τα έχουμε πάει. Καλά πάμε πάντως, γιατί τώρα με την Νάξο είμαστε, όπως είπα, στα 15 μεγαλύτερα έχουμε πάει. Και κοντά στα 30 μεγαλύτερα έχουμε πάει στα περισσότερα, δηλαδή πρέπει να λείπουν 2-3 αυτά. Λοιπόν, να είστε όλοι πάρα πολύ καλά, φιλιά πολλά. Να περνάτε όμορφα, καλή δύναμη σε όλους και τα λέμε σύντομα. Περιμένω τα σχόλιά σας, εγγραφή στο κανάλι με καμπανάκι και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια!